εξασφαλιστικές. Και μάλιστα το σωστό που θα μπορούσατε να μου πείτε ήταν ότι έπρεπε να είχαμε ξεμπερδέψει το Δεκέμβρη με αυτά. Καλά, ναι, να το είχαμε ανακοινώσει. Και ο λόγος που δεν το ξεμπερδέψαμε το Δεκέμβρη ήταν ότι. Δηλαδή είναι προϊόν διαβούλευση ο κ. Σακελαρίδη. Έγινε συζήτηση μακρά, σε τοπικό, σε έτσι, σε αλλιώ. Έτσι το αποφασίστηκε. Ότι χρειαζόμαστε. Αλλά... Κοιτάξτε, εμείς είχαμε. Όχι, ξέρετε, αυτό, γι' αυτό σα ρώτησα, κύριε Τσαγαλώτο. Γιατί, α πούμε, θα περίμενε κανεί. Εγώ, α πούμε, προσωπικά θα έλεγα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην βάλει στη βάσανα τη λαϊκή ψήφου τι υποψηφιότητε. Να πει, παιδιά, έχουμε 4-5 υποψηφιότητες για την Αθήνα. Ψηφίστε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι φίλοι, τα μέλη κτλ. Ποιον θέλετε. Αντιθέτως, μου βάζετε υποψήφιο, θα πω το Βουδούρη που δημιουργήθηκε πρόβλημα, όχι για το πολιτικό ζήτημα. Ο οποίος προφανώς έχει έρθει σε συνεννόηση ως πολιτικό πρόσωπο. Εγώ δεν άκουσα ποτέ να γίνεται συνάντηση, ούτε ανακοινώθηκε τίποτα δημόσιο όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξαφνικά κάποια μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τον κύριο Βουδούρη. Και τι έχει προηγηθεί. Η κοινωνία δεν πρέπει να μαθαίνει. Να σας πω τότε και το συνολικό σχέδιο. Δηλαδή, αν το έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, θα τους λέγαμε συναλλαγή. Συναλλαγή έχετε κάνει, βρήκατε τον αντίπαλο άλλο κόμμα και δεν έχετε κάνει πιτσι πιτσι. Ήταν ότι θα πάμε σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, όπου έχουν έντονο το κεντρικό πολιτικό στίγμα. Θα πάμε με μια πλουραλιστική προσέγγιση. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πάμε με κάποιους που έχουν βγει από τις τοπικές κοινωνίες, σε μερικές θα πάμε με πολιτικό κεντρικό πρόσωπο και σε μερικές θα πάμε για να δώσουμε το στίγμα της διεύρυνσης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός. Άρα πού θα γίνει με το ένα τρόπο, πού θα γίνει με το άλλο, γιατί μπορεί και μια τοπική κοινωνία να λέει ότι εγώ δεν δέχομαι σε μένα να είναι το κεντρικό πολιτικό στέλεχος ή σε μένα να είναι διεύρυνση. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα επιβάλλεις από πάνω και γι' αυτό αργήσαμε παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί είχαμε αυτό το πολιτικό σχεδιασμό που γενικά θεωρώ ότι ήταν σωστό. Οι υπόλοιποι δύο συγγύη ηχθείως. Δεν μας πείτε έτσι. Σεβόμαστε αυτό που είπατε, ότι θα ξεκινήσετε από το επίκαιρο. Ωραία, τώρα που μας δώσατε. Για το θέμα λέμε. Δεν λέω για τη συζήτησή μας, θα μιλήσετε προφανώς. Αν πεταγόμασταν θα μας κάνανε παρατήρηση. Όχι, όχι άλλο λέω κυρία Πιπηλή μου. Δεν λέω για τη συζήτηση που κάνουμε. Λέω συγγύη ηχθείως επί των ζητημάτων αυτών. Υποψήφοι, διεργασίες, κανένα πρόσωπο, πολιτικές. Επειδή τίποτα. Εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ λάθος αυτό που κομματικά θεωρείται σωστό, ότι πρέπει να γίνονται πολλές ψηφοφορίες, πολλές κομματικές διεργασίες.